να γίνουν. Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ζητήσω εξ αρχή συγγνώμη και από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Υφυπουργό, αλλά και από τους συναδέλφους, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγω, έχω έδρα, οπότε δεν θα μπορέσω να τους ακούσω, αλλά θα διαβάσω τα πρακτικά την τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ. Θα πάω κατευθείαν στο νομοσχέδιο για να μην τρώω και τον πολύτιμο χρόνο. Τρία κομβικά ζητήματα αντιμετωπίζονται για μας σε αυτό το νομοσχέδιο. Το πρώτο είναι η σύμβαση με την εταιρεία Lockheed Martin για την αναβάθμιση των F-16. Κατόπιν είναι οι συμβάσεις πλαίσιο για την αναβάθμιση των Mirage. Και τρίτον είναι η συμφωνία διευθέτησης διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της ThyssenKrupp και Marine Systems και της Ελληνικά Ναυπηγεία Ανώνυμη Εταιρεία σε σχέση με το γνωστό πρόβλημα των υποβρυχίων. Στο πακέτο αυτό προστίθενται και ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο ζήτημα, αυτό των εξοπλισμών. Η χώρα μας δεν μπορεί να είναι υπερήφανη βεβαίως για το παρελθόν της στον τομέα αυτό. Το θέμα των εξοπλισμών μας έχει ταλαιπωρήσει με κάθε τρόπο και κυρίως έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πλήγμα στην αξιοπιστία του πολιτικού προσωπικού. Το πολιτικό σύστημα εκμεταλλεύτηκε ασύστολα την ευαισθησία του ελληνικού λαού με αποτελέσματα που δυστυχώς τα έχουμε ζήσει όλοι τον τελευταίο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα σχεδόν όλα τα κόμματα παραδοσιακά υπερψηφίζουν τις αμυντικές δαπάνες. Το αποτέλεσμα όμως της πολιτικής που εφαρμόστηκε στον τομέα αυτό τόσα χρόνια δεν έχουν. Τα αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόστηκε στον τομέα αυτό τόσα χρόνια δεν έχουν δημιουργήσει την στέρεη πεποίθηση για την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα των επιλογών μας. Δημιουργείται λοιπόν μόνιμα η εντύπωση ότι λειτουργούμε αποσπασματικά και χωρίς μακροπρόθεσμα ή έστω μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. Και μάλλον πάντα κατ' επιταγή του ΝΑΤΟ ή για την αποκατάσταση δίθεν ισορροπιών και δημιουργία συμμαχιών που εν τέλει δεν μας εξυπηρετούν κιόλας. Δεν χρειάζεται επί του παρόντος να επεκταθούμε στο θέμα του ΝΑΤΟ και ποιο είναι το όφελός μας. Εγώ προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές. Λειτουργούμε σαν καλά παιδιά, δαπανώντας το περίφημο 2%, πράγμα που δεν κάνουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν και τη δυνατότητα. Με τον τρόπο δυστυχώς αυτό φαίνεται να λειτουργούμε και σε κρίσιμα θέματα του παρόντος νομοσχεδίου. Στο θέμα της Lockheed, η εταιρεία κατέθεσε την πρότασή της πριν από ένα χρόνο. Σήμερα μας λέτε ότι ακολούθησαν τρεις δεσμευτικές επιστολές που λέτε ότι τις συμπληρώνουν προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη, ποιες πτυχές ή όροι της διαπιστώθηκε ότι έχασαν βελτίωση και πότε, συνεχίστηκε κάποια διαπραγμάτευση της προηγούμενης κυβέρνησης και αν διαπραγματευτήκατε εξ αρχής. Στο θέμα των Mirage, διαβάζουμε ότι αυτές αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της εν συνεχεία υποστήριξης των αεροσκαφών για χρονική διάρκεια 7 ετών. Με ποιο σκεπτικό προέκυψε αυτή η προβλεπόμενη διάρκεια των 7 ετών? Και ακόμα, τι θα συμβεί μετά από την περίοδο αυτή των 7 ετών? Θα έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των αεροσκαφών σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και δεν θα είναι αναγκαία κάποια άλλη υποστήριξη, κύριε Υπουργέ? Ή μήπως δεν θα έχουμε πια αυτά τα αεροσκάφη? Διαβάζουμε στο σχετικό ιστορικό ότι από τον Ιούλιο του 2012 οι κατασκευάστριες αντισυμβαλλόμενες εταιρείες σταμάτησαν να δέχονται παραγγελίες λόγω της απόφασής τους να μην παρατείνουν τη σύμβαση Follow on Support 190. Μπορούμε να έχουμε μερικές πρόσθετες κρίσιμες σχετικές πληροφορίες πάνω σε αυτό? Γιατί δεν παρέτειναν την εν λόγω σύμβαση? Τι κάναμε εμείς από τον Ιούλιο του 2012 για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα? Υπήρξε δική μας αδράνεια? Γιατί καλούμαστε τόσα χρόνια μετά να αντιμετωπίσουμε τώρα το ζήτημα? Στη συνέχεια, διερευνήσαμε τη σύναψη της διακρατικής συνθήκης Follow on Support με τη Γαλλική Κρατική Αρχή. Γιατί καταλήξαμε σε αυτή τη στρατηγική? Πότε αποφασίστηκε αυτή η γραμμή? Ποιοι επέλεξαν αυτή τη διαδικασία? Πόσος χρόνος πέρασε μέχρι την απάντηση της Γαλλικής Αρχής και πόσος μετά από αυτήν? Ποιες ήταν οι ενέργειές μας μετά την αρνητική απάντηση? Γιατί οπωσδήποτε φαίνεται να καταλήγουμε σήμερα να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα μάλλον με βία, θα έλεγα, με ένα βιαστικό τρόπο. Επιπλέον καθορίζονται δύο πιθανοί τύποι σύμβασης. Είτε η εκτελεστική σύμβαση εν συνεχείας υποστήριξης, είτε η ειδική εκτελεστική σύμβαση, στην οποία περιγράφονται προσθέτως και τα παραδοτέα υλικά και υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι η σαφήνεια του δεύτερου τύπου διασφαλίζει περισσότερο τα συμφέροντα του δημοσίου. Γιατί προτείνονται δύο τύποι? Ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτό? Αναφορικά με τη διάταξη 25.2 της Συμφωνίας Πλαίσιο που αφορά στη δυνατότητα παράταση του συμβατικού χρόνου, θεωρούμε απαραίτητο να προβλέπετε ότι το αίτημα του προμηθευτή για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης να είναι επαρκώς αιτιολογημένο. Δεύτερον, να έχει υποβληθεί
εντός συγκεκριμένου διαστήματος πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και κυρίως να τελεί υπό τον όρο έγκρισης και αποδοχής από πλευράς του ελληνικού δημοσίου. Με το ίδιο πνεύμα αντιμετωπίζουμε και τις προτινόμενες διατάξεις για το άρθρο 27 της Συμφωνίας Πλαίσιο. Είναι απαραίτητο οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας να περιγράφονται διεξοδικά και αν είναι δυνατόν με παραδείγματα, γιατί όλοι έχουμε πικρή εμπειρία από το παρελθόν και μάλιστα με μεγάλο κόστος σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, όπου η ασάφεια, όπως εν προκειμένου, ωφέλησε μόνο τον ανάδοχο. Η εκτίμηση για την αναγκαιότητα των συζητούμενων αναβαθμίσεων είναι προφανώς ζήτημα που απαιτεί ειδική γνώση και εξειδίκευση, κύριε Υπουργέ. Στο παρελθόν, πολλές φορές οι κινήσεις μας φάνηκε ή και αποδείχθηκε ότι αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων και δεν εξυπηρετούσαν άμεσα τις εθνικές ανάγκες. Η εφαρμοσμένη ελληνική πολιτική στον τομέα αυτό κατέστησε το θέμα των εξοπλισμών και τις συναλλαγές γύρω από αυτούς ακόμα και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Και δεν θα ήθελα να αφαιρθώ βεβαίως και στην ενασχόληση της ποινικής δικαιοσύνης, γιατί δεν είναι του παρόντος. Όλα αυτά τα χρόνια, το μόνιμο υπόβαθρο κάθε σχετική συζήτηση είναι ο εξανατολών κίνδυνος και η απειλή της Τουρκίας. Μόνο που η Τουρκία, όπως κατά κόρον γράφεται, ήδη βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης της στρατιωτικής βιομηχανίας της και σε 10 χρόνια υπολογίζεται ότι θα έχει τη δυνατότητα απεξάρτησης από την ανάγκη των εισαγωγών όπως έχουμε εμείς. Χρειάζεται άλλη υπόμνηση για να πιστούμε όλοι ότι έχουμε σαν κράτος αποτύχει στον τομέα αυτό? Ακόμα και στο συζητούμενο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι είναι δυνατή υποσυνθήκες, κατά την εντελώς αόριστη διατύπωση, η ανάθεση υποκατασκευαστικού έργου σε φορείς της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Η περιγραφή αυτή είναι τόσο ασαφής που ουσιαστικά ακυρώνει την όποια εμπλοκή της ΕΑΒ με όσα θετικά αποτελέσματα θα είχε αυτή. Και για το λόγο αυτό απαιτούμε να περιληφθεί υποχρεωτική ανάθεση κατασκευαστικού έργου αποκλειστικά και μόνο σε φορείς της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Γιατί θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας η ανάπτυξη αυτού του τομέα της βιομηχανίας μας και η εμπλοκή των ΕΑΒ, ΕΛΒΟ κλπ. Όπως και πολλοί συνάδελφοι είπαν. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε συνολική αξιολόγηση για εξοπλισμούς και αναβαθμίσεις θα είναι και πάλι αβάσιμη και αναποτελεσματική, εάν δεν εντάσσεται σε ένα μακρόπνο στρατηγικό σχέδιο. Είναι γνωστό σε όλους ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και είναι επιτακτική η ανάγκη επαναπροσανατολισμού και αναθεώρησης του συνολικού αμυντικού και εξοπλιστικού σχεδιασμού. Με βάση τα παραπάνω, και επειδή θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δηλώνουμε όσον αφορά την ψήφο μας στο παρόν νομοσχέδιο, ότι θα δηλώσουμε παρόν επί της αρχής και επιφυλασσόμεθα για την κατάρθρωση συζήτησή μας, όπου θα εξετάσουμε τα άρθρα 1-1 και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε αρκετά από αυτά θετικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε. Παρακαλώ, ο κύριος Υπουργός θα ήθελε να... Ναι, κύριε. Έχω ζητήσει το λόγο και επειδή παρακαλώ. Σε 2,5 ώρες πρέπει να είμαι στην Κέρκυρα, αν επιτρέπει ο κύριος Υπουργός. Ναι. Πώς θα είμαι σε 2,5 ώρες, θα πάω στο αεροδρόμιο. Πάμε. Παρακαλώ. Λοιπόν,